Βρισκόμαστε στην πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ. Ακριβώς εδώ πέρα που βρισκόμαστε, σε αυτή τη γειτονιά, στην γειτονιά μου, βλέπουμε εδώ πέρα τις Ισραηλινές σημαίες. Έχουν μπει ιδιαίτερα επειδή υπάρχει σπίτι, αν βλέπετε εκεί ακριβώς που είναι το πράσινο παραβάν, είναι ακριβώς εκεί που υπάρχει η οικογένεια που έχασε δικό της παιδί, δικό της Ισραηλινό στρατιώτη, στην μεγάλη τρομοκρατική εισβολή της Χαμάς το Σάββατο 7 Οκτωβρίου του 2023. Το όνομά του ήταν Μπινιαμίν Γκαμπριέλ Γιονά, μόλις 18 χρονών, αιωνία η Άγια Μαρτυρική του μνήμη. Και δυστυχώς έχουν μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, 10 μέρες που έχουν περάσει από τότε, μόνο και μόνο από αυτή τη γειτονιά έχω βρεθεί σε 3 κηδείες, στην κηδεία του και σε ακόμα 2 άλλες κηδείες Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών που χάσαν άνετα τη ζωή τους κατά την φοβερή αυτή τρομοκρατική επίθεση, εισβολή, πογκρόμ μπορούμε να πούμε, είναι ίσως το χειρότερο πογκρόμ που έχει ζήσει ο εβραϊκός λαός, το εβραϊκό έθνος από την εποχή του Ολοκαυτώματος. Μιλάμε για 1.300 και νεκρούς και το νούμερο συνέχεια ανεβαίνει, οι περισσότεροι πολίτες και κάποιοι στρατιώτες οι οποίοι μάλιστα δεν ήταν μάχημοι, οι περισσότεροι ήταν στρατιώτες οι οποίοι στάλθηκαν για να βάλουν το Iron Dome, όπως ο ίδιος ο στρατιώτης ο συγκεκριμένος χάθηκε έτσι μαζί με άλλους 2 στρατιώτες που πήγαν να βάλουν μόνο το Iron Dome για να αναχαιτήσουν τους πυράβλους της Χαμάς. Πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση? Είμαστε ένα βήμα πριν από την επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα. Πού πάει όλο αυτό? Κατά πάσα πιθανότητα βρισκόμαστε σε αυτές τις στιγμές που μιλάμε. Κατά πάσα πιθανότητα ο Ισραηλινός στρατός θα προχωρήσει σε χερσαία είσοδο του στρατού μέσα στη Γάζα. Δεν ξέρουμε ακριβώς προς τα πού πηγαίνει η κατάσταση. Ένα πράγμα όμως ξέρουμε. Ότι για εμάς, για τον εβραϊκό λαό, για το εβραϊκό έθνος, και δεν είναι μόνο για το Ισραήλ, είναι και για όλους τους Εβραίους όλου του κόσμου. Είναι ένας πόλεμος επιβίωσης που κηρύχθηκε από το φανατικό Ισλάμ και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τους Άραβες ως Άραβες. Δεν έχουμε πρόβλημα με τους Μουσουλμάνους γενικά ως Μουσουλμάνους. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει το φανατικό Ισλάμ της Χαμάς, που είναι ακριβώς σαν το ISIS, που θέλει την καταστροφή και το σφάξιμο των απίστων. Είτε αυτοί είναι Εβραίοι, αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι η Δύση, μπορεί να είναι τα χριστιανικά έθνη, μπορεί να είναι η Ελλάδα. Και για μας είναι ένας πόλεμος επιβίωσης. Αν δεν δώσουμε αυτόν τον πόλεμο υπέρ της πατρίδας μας, του λαού μας, των οικογενειών μας, των παιδιών μας, αυτό θέλουν. Θέλουν να μας εξαφανίσουν από προσώπου γης. Και γι' αυτό το λόγο εμείς δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να νικήσουν. Αλλά θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα, αυτόν τον πόλεμο, για να νικήσουμε. Για το καλό των δικών μας παιδιών, των δικών μας οικογενειών, του δικού μας λαού, αλλά και για το καλό όλης της Δύσης. Κύριε Μόδερχάι, πώς βλέπετε να υπάρξει ειρήνη συμπολίπαθη μέσα στην Ανατολή και τώρα ειδικά που έχουμε αυτή τη σημαντική ανάφλεξη? Για να γίνει αληθινή ειρήνη, πιστεύω ως πιστός Εβραίος ότι η ειρήνη τελικά θα γίνει μεταξύ και Εβραίων και Αράβων και μεταξύ όλη της ανθρωπότητας. Στο τέλος των ημερών, κατά τη μεσιανική εποχή που περιμένουμε όλοι μας, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, είτε είναι Εβραίοι είτε είναι Χριστιανοί, τελικά θα γίνει ειρήνη μεταξύ των εθνών. Αληθινή ειρήνη. Αλλά αληθινή ειρήνη δεν θα υπάρξει όσο υπάρχει κακό σε αυτόν τον κόσμο. Όσο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μετατραπεί κάτι σε κάτι χειρότερο από τέρατα και ο μόνος σκοπός τους είναι να σφάζουν ανθρώπους που τους θεωρούν απίστους, ανθρώπους που τους θεωρούν κατώτερους από αυτούς. Με το φανατικό Ισλάμ, όχι με Θεός φυλάξει με τον κάθε μουσουλμάνο, αλλά με το τέτοιο στυλ φανατικού Ισλάμ, όπως είναι η Χαμάς, όπως είναι το ISIS και οι υπόλοιπες τρομοκρατικές Ισλαμικές οργανώσεις, δεν πρόκειται να γίνει ειρήνη. Μόνο όταν καταστραφούν εντελώς από προσώπου γης, θα γίνει ειρήνη. Αυτό γίνεται ακριβώς λίγο πριν υπογραφτεί η συμφωνία ειρήνης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ. Το Ισραήλ ήταν έτοιμο να κάνει μια μεγάλη ειρήνη με τη Σαουδική Αραβία, που είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη ανά τον κόσμο. Και κάποιος τους ενόχλησε αυτό. Τους φανατικούς Ισλαμιστές της Χαμάς και του Ιράν τους ενόχλησε αυτό και γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Γι' αυτό, για να γίνει αυτή η ειρήνη, πρέπει να εξαλειφθεί το φανατικό Ισλάμ. Πρέπει να εξαλειφθεί η Χαμάς και όποιοι υποστηρίζουν δυστυχώς τη Χαμάς με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αναφέρεται ότι αυτό το πρόβλημα αφορά και εμάς, τους Έλληνες και τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί το λέτε αυτό? Το λέω αυτό δυστυχώς γιατί το φανατικό Ισλάμ δεν βλέπει διαφορά μεταξύ Ισραήλ, μεταξύ Ελλάδας, μεταξύ Κύπρου, μεταξύ Ευρώπης, μεταξύ ΗΠΑ. Δεν βλέπει διαφορά μεταξύ Εβραίων και Χριστιανών.
ή ακόμα και άλλων μουσουλμάνων που δεν αποδέχονται την δική της, το δικό της τρόπο σκέψης. Από τη δική τους πλευρά όλοι μας είμαστε αυτό που λέμε στόχοι. Κάτι άλλο για παράδειγμα, την Παρασκευή που μας πέρασε η Χαμάς κήρυξε παγκόσμιο τζιχάντ, ιερό πόλεμο όπως το λένε, εναντίον των απίστων. Είχαμε τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία, όπου Ισλαμιστής τράβηξε μαχαίρι και μαχαίρωσε Γάλλους πολίτες, οι οποίοι δεν ήταν ούτε Ισραηλοί ούτε Εβραίοι. Απλοί Γάλλοι πολίτες. Για αυτούς, και είπε, όταν τον πιάσανε, είπε ότι το κάνει αυτός το όνομα της τζιχάντ, της παγκόσμιας τζιχάντ. Και γι' αυτό το λόγο, και καλούμε τον αραβικό κόσμο και τον μουσουλμανικό κόσμο, αυτός ο αγώνας είναι ένας αγώνας κοινός εναντίον του φανατικού Ισλάμ. Μην αφήσετε φίλοι μουσουλμάνοι και φίλοι Άραβες, και πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός, υπάρχουν και εδώ στο Ισραήλ Άραβες πατριώτες Ισραηλινοί και μουσουλμάνοι και χριστιανοί, οι οποίοι αγωνίζονται υπέρ του Ισραήλ. Και λέμε, μην αφήσετε στον μουσουλμανικό κόσμο, μην αφήσετε το φανατικό Ισλάμ να σας εκπροσωπεί ή να φαίνεται ότι σας εκπροσωπεί. Και δυστυχώς μετά το Ισραήλ, αν Θεός φυλάξει πέσει το Ισραήλ, και σας υπόσχομαι δεν θα πέσει. Αν πέσει το Ισραήλ, έρχεται η Κύπρος, έρχεται η Ελλάδα, έρχεται όλη η Δύση, όλη η Ευρώπη. Σκεφτείτε επίσης τον Ερντογάν και την Τουρκία που παίζουν ένα μεγάλο δυστυχώς βρώμικο ρόλο στο όλο παιχνίδι, μαζί με το Ιράν. Και ξέρουμε σαν Ελλάδα δυστυχώς πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα σήμερα με τον Ερντογάν της Τουρκίας. Υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει γίνει για να αποτραπεί αυτό? Δεν εννοώ μόνο επιχειρησιακά, στρατιωτικά, να φυλάσσουν καλύτερα. Κάποιες ενέργειες πιο πριν θεωρείτε θα μπορούσαν να έχουν γίνει ώστε να μην φτάνουμε σε αυτή την αιματοχυσία και σε αυτή που έπεται και στη Γάζα, έτσι? Και εκεί θα πεθάνουν αθώοι. Με το φανατικό δυστυχώς Ισλάμ, αυτό είναι το θέμα. Ότι όσο αφήνουμε το φανατικό Ισλάμ να υπάρχει, η Δύση και στο Ισραήλ και στην Ευρώπη και στην Αμερική και γενικότερα η Δύση, δυστυχώς έχει την οτροπία ότι αν τους αφήσουμε να υπάρχουν και κάθονται ήσυχοι, όλα θα πάνε καλά και προχωράμε ακόμα ένα χρόνο, ακόμα ένα μήνα, ακόμα ένα χρόνο, ακόμα μερικά, ακόμα μια δεκαετία, όλα ήσυχα. Μέχρι όμως που αυτοί οι πυρήνες τρομοκρατίας οργανώνονται μέχρι το επόμενο χτύπημα. Δηλαδή, εδώ είναι το πρόβλημα. Έχουμε ένα φίδι το οποίο το τρέφουμε. Και αυτό το φίδι έρχεται και μας δαγκώνει συνεχώς και κάθε φορά το δάγκωμά του είναι ακόμα πιο θανατηφόρο. Και γι' αυτό το λόγο, και προς τους ανθρώπους που ζουν στη Γάζα, τους λέμε, βοηθήστε μας να πέσει η Χαμάς, βοηθήστε μας να πέσει το φανατικό Ισλάμ. Μην υποστηρίζετε αυτό το φανατικό Ισλάμ, γιατί δυστυχώς κάνει κακό στους ίδιους σας, στους εαυτούς, σε όλο τον κόσμο. Πρωτίστως στον αραβικό κόσμο και μετέπειτα και σε όλη την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Θα βλέπατε μια δίκαιη ειρήνη, η οποία να περιλάμβανε και ελεύθερο Παλαιστινιακό κράτος? Στο θέμα αυτό που πάντα ρωτάνε πολλοί κόσμος είναι ότι, και πρέπει να είμαστε σε αυτό ξεκάθαροι σαν εβραϊκό έθνος, αυτή η γη στην οποία ζούμε δεν είναι μια ξένη γη για εμάς ή τον εβραϊκό λαό. Είναι η πατρίδα μας. Είναι η πατρίδα μας εδώ και 2.000 χρόνια. Ξοριστήκαμε από αυτήν, προσευχηθήκαμε να γυρίσουμε σε αυτήν. Τελικά μετά το φοβερό ολοκαύτωμα αρχίσαμε να γυρίζουμε σε αυτήν. Δεν γυρίσαμε σε μια γη ξένη από εμάς. Δεν είμαστε ιμπεριαλιστές ή επικιστές ή έπικοι σε μια ξένη γη. Είναι η δική μας γη, η δική μας πατρίδα. Για παράδειγμα, βρισκόμαστε στην Ιερουσαλήμ, την οποία την έκανε πρωτεύουσα πρώτη φορά πριν 3.000 χρόνια ο βασιλιάς Δαβίδ. Ο βασιλιάς Δαβίδ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μορφές της Βίβλου, ο οποίος ήταν Εβραίος. Δεν ήταν Άραβας, δεν ήταν αυτό που λένε κάποιοι Παλαιστίνιος. Ήταν Εβραίος. Εβραίος Ισραηλίτης. Γιατί το λέω αυτό? Αυτή η μικρή γη, μιλάμε για πολύ μικρή γη. Μερικές φορές στον ελληνικό κόσμο, στη Δύση, νομίζουμε ότι το Ισραήλ είναι κάτι το απέραντο. Είναι μια μικρή γη όσο όλη η Πελοπόννησος, συμπεριλαμβανομένη της Δυτικής Όχθης Ιουδαίας και Σαμάριας και Γάζας. Είναι όσο η Πελοπόννησος. Σε αυτό το μικρό κομμάτι γης θέλαμε να γυρίσουμε, να χτίσουμε την πατρίδα μας. Το 1948 ο ΙΕ μας έβαλε σαν τελεσίγραφο να δεχτούμε ένα επίσης αραβικό κράτος μέσα σε αυτή τη δική μας γη για να μείνουν ήσυχοι και οι Άραβες. Εμείς το δεχτήκαμε. Ποιος το αρνήθηκε? Η αραβική πλευρά. Και όχι μόνο το αρνήθηκαν, μας κήρυξαν πόλεμο για να μας καταστρέψουν. Στον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Δώσαμε αυτόν τον πόλεμο, τον νικήσαμε. Άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν μέσα από τα κρεματόρια πολεμήσανε τότε με πραγματικά μόνο και μόνο για να παραμείνει αυτό το κράτος. Το ένα και μοναδικό εβραϊκό κράτος ανά τον κόσμο. Τη στιγμή που υπάρχουν 22 αραβικά και ισλαμικά κράτη. Τεράστια. Αλλά θέλανε να καταστρέψουν αυτό το μικρό εβραϊκό κράτος. Παρ' όλα αυτά, το Ισραήλ έκανε πολλές κινήσεις υποχώρησης όλα αυτά τα χρόνια. Να σας θυμίσω τις συνθήκες του Όσλο το 1993, να σας θυμίσω ότι το 2005
οι κυβερνήσεις του Ισραήλ φύγαν από την Γάζα, εξορίζοντας με τη βία χιλιάδες Εβραίους κατοίκους σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχει όμως και το θέμα με τους επικισμούς που ο ΙΕ τους χαρακτηρίζει παράνομους. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Αυτό είναι που θέλω να σας πω. Για εμάς δεν υπάρχουν παράνομοι επικισμοί. Και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό και να σας πω για ποιο λόγο. Ότι αύριο μεθαύριο, για παράδειγμα, δυστυχώς ξέρουμε ότι και ο ΙΕ παίζει δικά του πολιτικά, έχει τα δικά του πολιτικά παιχνίδια. Και πολλές φορές ο ίδιος ο ΙΕ δεν μπαίνει αληθινές ιστορικές λύσεις σύμφωνα με το δίκαιο, σύμφωνα με την ιστορία. Το βλέπουμε αυτό στην Κύπρο. Εμείς, σαν Έλληνες, ξέρουμε πολύ καλά δυστυχώς την πληγή που υπάρχει στην Κύπρο και τι έγινε μετά την κατοχή την τουρκική, δυστυχώς, μέσα στη Βόρεια Κύπρο. Και είδαμε πως ο ΙΕ δυστυχώς δεν έχει λύσει το πρόβλημα. Όπως ο ΙΕ δεν λύνει το πρόβλημα πολλές φορές και μερικές φορές και το διωγγώνει και το μεγαλώνει. Και εδώ είναι το όλο θέμα μας. Όσο και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, όσο η Μακεδονία βασικά, και σας μιλάω και σαν Εβραίος, πατριώτης Ισραηλινός, προέρχομαι από την Ελλάδα, γεννήθηκα στην Ελλάδα, αγαπώ την Ελλάδα, σέβομαι την Ελλάδα. Παππούς σας είχε πολεμήσει το 40. Μπράβο, παππούς μου είναι ο συνταματάκης Μαρδοχαίος Φρυζής, ο πρώτος ανώτατος αξιωματικός που έπεσε στον πόλεμο του 40, είναι 28 Οκτωβρίου, πλησιάζει όπου να είναι. Και γι' αυτό το λόγο μπορώ να σας πω κάτι πολύ ξεκάθαρο. Όπως εμείς σαν Έλληνες λέμε ξεκάθαρα, η ιστορική αλήθεια είναι, η Μακεδονία είναι ελληνική, δεν είναι των Σκοπίων. Η ελληνική γη είναι η ελληνική γη. Δεν ανήκει ούτε στους Τούρκους, ούτε στους Σκοπιανούς, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο έθνος. Αυτή η γη λοιπόν έτσι με την ίδια λογική, αυτή η γη του Ισραήλ, η γη της Ιερουσαλήμ, είναι εβραϊκή γη, δεν είναι μια ξένη γη. Γι' αυτό δεν υπάρχουν, αν μπορούν να μας πούνε παράνομοι επικισμοί για τον χύψη άνθρωπο ο οποίος ζει εκτός και δεν έχει μελετήσει, νομίζω ότι εγώ έχω κλέψει μια ξένη γη. Τη στιγμή που έχουμε εδώ πέρα το φανατικό Ισλάμ, που ήρθε εδώ πέρα ως κατακτητής πριν πολλά πολλά χρόνια, και όταν ο εβραϊκός λαός γύρισε, έκανε τα πάντα για να διώξει τον εβραϊκό λαό από την δική του κοιτίδα, από τη δική του πατρίδα. Και γι' αυτό λέμε, είμαστε εδώ, γυρίσαμε στη γη μας, γυρίσαμε στην πατρίδα μας, αυτή τη μικρή μας πατρίδα, τη μία και μοναδική πατρίδα. Καλούμε να ζήσουμε εν ειρήνη με κάθε άλλον άνθρωπο που ζει σε αυτή τη γη, κάτω από τη δική μας σκεπή. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κάποιος, και υπάρχουν αρκετοί επίσης άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι Εβραίοι σε αυτό το κράτος, σέβονται αυτό το κράτος και ζουν κάτω από τη δική μας σκεπή ειρηνικά. Αν είναι οι Δρούζοι Άραβες στο βορρά του Ισραήλ, αν είναι επίσης κάποιοι άλλοι Άραβες Ισραηλινοί, είτε Μουσουλμάνοι είτε Χριστιανοί. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.